Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας, προβλήματα στις τράπεζες αλλά και στην πορεία της τρίτης αξιολόγησης, δημιουργεί απόφαση των συμβολαιογράφων να απέχουν από την διαδικασία των πληστηριασμών έως τα τέλη του έτους. Για περισσότερα μαζί μας ο Κώστας Κετσιατζής. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τα πράγματι μεγάλο πρόβλημα και τόσο στις τράπεζες όσο και στην πορεία της αξιολόγησης. Δημιουργεί απόφαση των συμβολαιογράφων να απέχουν από τους πληστηριασμούς και αυτό γιατί κυρίως αφορά την διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων από τις τράπεζες, οι οποίες έχουν πολύ σκληρούς στόχους μείωσης αυτών των δανείων, οι οποίοι δεν πρόκειται να επιτευχθούν άμα δεν γίνουν οι πληστηριασμοί. Άμα δηλαδή δεν προχωρήσει ο σχεδιασμός των τραπεζών να χτυπήσουν κυρίως πρώτα τους στρατηγικούς κακοπληρωτές, μέσω των πληστηριασμών, μέσω των αναγκαστικών εκτελέσεων δηλαδή, ούτως ώστε να μπορέσουν να μειώσουν τα κόκκινα δάνεια. Το συζητάγαμε τόσο καιρό. Αυτό ήταν μια εξέλιξη όμως που δεν την περιμένανε, νομίζω. Αυτή τη στιγμή είναι μια αντίδραση των συμβολιογράφων στην πορεία και των ηλεκτρονικών πληστηριασμών. Τι ζητούν οι συμβολιογράφοι? Οι συμβολιογράφοι ζητούν αφενός να αυξηθούν τα μέτρα προστασίας τους για να αποφεύγονται φαινόμενα προπυλακισμών, επιφέσεων τόσο και στα δικαστήρια όσο και στα γραφεία. Και αφετέρου ζητούν να γίνει λίγο πιο λογισμένη η χρήση των πληστηριασμών, να γίνεται δηλαδή να γίνονται οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί μια φορά τη εβδομάδα και όχι τρεις όπως προβλέπεται μέχρι σήμερα. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι οι πληστηριασμοί θα προχωρήσουν με πολύ πιο αργούς ρυθμούς από όσο έχουν σχεδιάσει οι τράπεζες, οπότε και αυτό δημιουργεί ένα πρόβλημα στο θέμα της αντιμετώπισης των κόκκινων δανείων. Από εκεί και πέρα από τις τράπεζες, οι οποίες πραγματικά η αντίδραση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών χθες στην απόφαση των συμβολιογράφων ήταν ιδιαίτερα σκληρή και έκανε λόγο ακόμα και για τη συνταγματικότητα αυτής της απόφασης. Αλλά πέρα από τις τράπεζες, πρόβλημα προκαλεί και στην αξιολόγηση από τους θεσμούς. Δεδομένου ότι, όπως φάνηκε στην τελευταία επίσκεψη των εκπροσώπων των θεσμών στη χώρα μας, βασικό προαπαιτούμενο για να κλείσει η τρίτη αξιολόγηση είναι να έχουν ξεκινήσει ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί. Από εδώ και πέρα, θα υπάρχουν σίγουρα διαπραγματεύσεις και με τους συμβολιογραφικούς συλλόγους για να δούμε αν θα εμείνουν στην απόφασή τους ή αν θα υπάρχουν σχετικές αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο που θα ικανοποιήσουν τα αιτήματα των συμβολιογράφων και θα προχωρήσει ο σχεδιασμός για να ξεκινήσουν ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί στα τέλη του μήνα.